Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση σκυροδέτησης της υπερυψωμένης γέφυρας στην πλατεία Ελευθερίας που έστησαν από τα ξημερώματα αστυνομία, Δήμος Λευκωσίας, κατασκευαστική εταιρεία Lois Builders και αρχιτεκτονικό γραφείο Zaha Hadid. Οι σημαντικότεροι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο της πρωτεύουσας παραμένουν μέχρι στιγμής κλειστοί για την κυκλοφορία οχημάτων, καθώς οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Για τη μεταφορά των 3.000 κυβικών μέτρων μπετόν που απαιτούνται για τη σκυροδέτηση της υπερυψωμένης γέφυρας, επιστρατεύτηκαν συνολικά 40 οχήματα με σκοπό την πραγματοποίηση 400 διαδρομών από και προς τα τρία εργοστάσια παρασκευής μπετόν που προμηθεύουν το έργο. 250 εργαζόμενοι και τεχνίτες βρίσκονται επιποδός, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων μηχανικών. Σε αυτή τη φάση έχουμε κάθε δικαίωμα ως Λευκωσιάτες να νιώσουμε περήφανοι και χαρούμενοι. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Η Λευκωσία αξίζει να γιορτάσει αυτό το έργο, διότι όταν συμπληρωθεί θα μπορέσουν οι πολίτες να το βιώσουν και να το απολαύσουν. Θα δούμε αυτό το έργο τέχνης να ολοκληρώνεται με τα δάπεδα, συντριβάνια, πράσινο και δέντρα, εγκαταστάσεις. Δεκάδες ήταν οι πολίτες που έσπευσαν στην πλατεία Ελευθερίας για να δουν από κοντά την εκτέλεση των εργασιών. Εξέφρασαν μάλιστα την εκτίμηση ότι η ανάπλαση του χώρου θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εντός των τυχών Λευκωσίας. Ελπίζουμε ότι θα βελτιώσει την εικόνα της Λευκωσίας μετά από τόσα χρόνια κατασκευών. Ελπίζουμε σε 3-4-5 μήνες να έχουμε να περπατούμε. Να κάνουμε το Πάσχα εδώ. Είναι κάτι πρωτοποριακό. Πιστεύω ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας και να τραβήξει τέλος πάντων κάποιον κόσμο ο οποίος έχει φύγει μακριά. Είναι ένας τόπος που συγκεντρώνεται ο πιο πολύς κόσμος. Για όλες τις εκδηλώσεις που να κάνεις, κάτι είναι πολλά. Τα έργα αναβάθμισης της πλατείας Ελευθερίας συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ αναμένεται να υλοποιηθούν στα τέλη του 2016.